Επιστρέφουμε, αθλητικές συναντήσεις, τρίτο μέρος. Καλεσμένοι δύο ποδοσφαιράνθρωποι του πατραϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, Γιάννης Ψαράς και Μπάμπης Σπάνος Σωτηρόπουλος. Κύριε Ψαρά, ξεκινάω από σας. Πάμε να δούμε αυτή τη φωτογραφία. Εδώ, με το εθνόσημο. Ναι, εδώ είναι στο γήπεδο της Παναχαϊκής με την εθνική ομάδα. Είναι της 12ου του 80 είναι η φωτογραφία εδώ. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι παίκτες που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είμαι εγώ, είναι ο Δάφκος. Είναι ο Πέτρος ο Μίχος, είναι ο Καλίτσος, ο Λεμονής, ο Κωτίδης, ο Ξανθόπουλος. Καφκενάρης. Ο Καφκενάρης, ο Νίκος ο Αλαβάντας, ο Κυριάκος ο Αλεξανδρίδης από την... Μάλιστα, εδώ ήσουνα με τα χρώματα της Παναχαϊκής, έτσι? Όχι, εδώ είμαι με τα χρώματα της... Α, ναι, έπαιζα στην Παναχαϊκή. Μετά από λίγες μέρες έκανα τη μεταγραφή και έφυγε. Πολύ ωραία. Για να πάμε να δούμε τώρα. Λοιπόν, εδώ. Παοκάρα, ε? Αυτή είναι η πρώτη μου φωτογραφία που μου βγάλανε στην πρώτη μου προπόνηση. Στην πρώτη μου προπόνηση που έκανα. Ναι. Μάλιστα. Στην ΠΑΟΚ. Ευτυχισμένος. Εντάξει. Μπορώ να πω ότι είχε πραγματοποιηθεί, ας πούμε, ένα μεγάλο όνειρο που είχα. Ανέβηκα επίπεδο, πήγα σε ομάδα η οποία θα διεκδικούσε πρωτάθλημα, θα παίζε στην Ευρώπη. Είδα, έμαθα πολλά πράγματα. Μπορώ να πω ότι εδώ καθιερώθηκα, ας πούμε, και είμαι περήφανος που πήγα σε αυτή την ομάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε τώρα σε μια άλλη φωτογραφία εδώ. Πού είναι αυτή η φωτογραφία? Αυτή είναι στο Καρεσκάκι, είναι. Στο Καρεσκάκι πρέπει να είναι με τον εθνικό ενδεχομένως είναι αυτή. Με τον εθνικό. Για πες μας. Εδώ έτσι. Εδώ υπάρχουν μεγάλα ονόματα, ας πούμε, μέσα. Εδώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, από τους πιο αγαπημένους μου, ας πούμε, για μένα, ας πούμε, που ήταν ο Λάκης ο Παπαϊωάννου, ας πούμε, εδώ πέρα. Ο Κώστας ο Μαλιούφας, ο Μπανιώτης. Ο Τερζής ο Απόστολος, ο οποίος αυτή τη στιγμή ήταν βοηθός του κ. Αναστασιάδη. Επί σειρά ετών συνεργάτης. Επί σειρά ετών, ας πούμε, ναι. Τσουρέλας, Αλεξανδρίδης, Μπορμπόκης. Ο Μαυρομάτης, ο οποίος αργότερα έκανε μεταγραφή, πήγε στον Ολυμπιακό. Ήταν μια μεγάλη ομάδα. Κορυφαία ομάδα, ναι. Πολύ ωραία. Κορυφαία ομάδα. Πάμε εδώ σε μια άλλη. Εδώ τι είναι αυτό? Εδώ βλέπω πανηγυρισμούς. Τι είναι αυτό? Εδώ είμαστε στο ΆΚΑ, στα αποδυτήρια μέσα. Είναι μετά από μια μεγάλη νίκη που έχουμε κάνει με την ΑΕΚ. Την έχουμε κερδίσει 1-2 μέσα στο ΆΚΑ. Και πανηγυρίζουμε στα αποδυτήρια μέσα. Προπονητής? Ο Χάνης Χέρ. Ο Λίμπερς. Ο Λίμπερς. Το Σάκη το Δόκα στην άκρη με το Μουσάκη. Ναι, και αυτός είναι ένας από τους κορυφαίους γυμναστές που έχω γνωρίσει. Ο Σάκης ο Δόκας, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή εδώ και... Μάλιστα. Με τεράστια έτσι προσφορά. Ναι, ήταν ένας προπονητής, μπορώ να πω, και γυμναστής, αλλά περισσότερο στο γυμναστής ήταν, ο οποίος ήταν πολύ ψάχμενος. Έψαχνε, ας πούμε, πράγματα να βρει και αναρωτιότανε, που σήμερα υπάρχουν και βοηθάνε πάρα πολύ τους γυμναστές. Αυτός τότε ψαχνόταν ότι κάτι λείπει, ας πούμε, από το κομμάτι αυτό. Μάλιστα. Φεύγουμε από εδώ και πάμε εδώ να μας πεις. Εδώ. Εδώ είμαστε με έναν κορυφαίο τερματοφύλακα, το Λάκη το Στεργιούδα, ο οποίος επί σειρά ετών έχει γράψει μεγάλη ιστορία με τα χρώματα και τη φανέλα της ΑΕΚ. Ευτύχησε να έρθει απάνω στον ΠΑΟΚ και του έχω πολύ μεγάλο σεβασμό σαν άνθρωπο αλλά και σαν τερματοφύλακα. Πολύ ωραία. Εδώ, για πες μας. Εδώ είμαστε και οι δύο που είμαστε κάτω από τα βλάκια. Κάτω από τα βλάκια. Χρήστος Δημόπουλος, Ο Φωνιάς της εποχής. Ναι, σε μια αναμνηστική φωτογραφία, σε κάποια προπόνηση ενδεχομένως. Φωνιάς. Ναι, ήταν απίστευτος. Έβαζε γκολ εκεί που δεν το περίμενε. Να φανταστείς, ας πούμε, ότι έκανε σούτ, ας πούμε, από το πλάι που είχε μια γωνία που ήταν πάρα πολύ δύσκολη για να μπει τον γκολ. Και όμως υπήρχε μια τρύπα που είσαι που παίρναγε μπάλα και έλεγε: Καλά, ρε, γιατί μου φωνάζετε εμένα και δεν με αφήνετε να μιλήσω τώρα. Αφού έχει μια τρυπάρα, λέει: Να, λέει, και ήταν τόσο όσο ήταν η μπάλα. Μάλιστα. Φαντάσου μια τρύπα σε την μπάλα, την έβλεπε αυτό ότι ήταν. Μάλιστα. Ιστορική μορφή. Εντάξει, ήταν από τους πιο δυνατούς σκόρερ εκείνη της εποχής, πολύ ευφυής, πολύ εξαιρετικός χαρακτήρας, παιδί το οποίο έπαιζε, πάντα είχε θετική σκέψη και έπαιζε μόνο για να κερδίσει. Μάλιστα. Για να πάμε εδώ τώρα, εδώ μια άλλη. Εδώ, όπως βλέπετε, κάνει πάρα πολύ κρύο, είμαστε ντυμένοι σαν αστακοί, πρωτοχρονιά παγωνιά και τέτοια. Είναι του 86 η φωτογραφία αυτή, είναι μετά από κάποια προπόνηση. Δεν είναι προπόνηση,
όλη η ομάδα είχε ρεπό και πήγαμε εμείς οι δύο για προπόνηση. Να τρέξουμε. Το θυμάμαι έτσι. Χαρακτηριστικά. Πολύ μουστάκι ο δικός σου, έτσι. Ναι, το έπαιζε άγριος. Εντάξει, μπορεί να το βάζει γιατί μπορεί να κρύωνε κιόλας. Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ. Και εδώ είναι σε κάποια προπόνηση, γιατί εμείς ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο, ήμασταν παιδιά τα οποία ήμασταν κολλημένα με το ποδόσφαιρο και μπορεί να ήμασταν επαγγελματίες και να μην έκανε η ομάδα μας προπόνηση. Εμείς όμως, επειδή είχαμε φύγει 500 χιλιόμετρα μακριά από τα σπίτια μας, θέλατε το κάτι παραπάνω. Θεωρήσαμε το σπίτι μας ότι είναι το γήπεδο και ξεκουραζόμασταν κάνοντας προπόνηση. Την κυρία σου την είχες τότε? Τη... Ναι, ήμουνα μαζί. Ναι. Είσαστε μαζί, έτσι. Ναι, βέβαια. Εκεί σε περίμενε, σε ζέστενε τα πάντα, έτσι. Εντάξει. Σαν ένας οικογενειάρχης. Κοίταξε, είσαστε παντρεμένοι? Ναι, εγώ παντρεύτηκα όταν έκανα την μετά. Εγώ παντρεύτηκα το 80, το 81 έκανα μεταγραφή. Μάλιστα. Και την πήρες μαζί σου? Ναι, πήγαμε μαζί. Γιατί με την γυναίκα δεν την αφήνουμε. Είναι βασικό το κομμάτι της οικογένειας όταν κάποιος θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί όταν είσαι ελεύθερος, οι πειρασμοί είναι πάρα πολύ. Σωστό. Και πρέπει να κάνεις, ας πούμε, μια ζωή η οποία πρέπει να είναι πάρα πολύ πειθαρχημένη και να είσαι. Πράγμα καλά, που δεν μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Εδώ. Εδώ είναι στο τελικό κυπέλου Ελλάδος, μέσα στο ΆΚΑ. Και μπορώ να πω ότι με αυτό το παιχνίδι του τελικού του κυπέλου εγκαινιάστηκε και άνοιξε το γήπεδο. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι που γίνεται στο ΆΚΑ. Μάλιστα. Τότε άνοιξε το παιχνίδι αυτό. Είναι ο Κούδας, Φορτούλας, ο Κωστίκος, δεν θυμάμαι, ο Τρίμχολ, ένας Γερμανός, εγώ, Σίγκας, ο Χρυσοδημόπουλος, ο Γιώργος Καρτάδος, ο Αλαβάντας, ο Δαμανάκης και ο Νέτο Γκουερίνο. Μάλιστα. Τελικός κυπέλου Ελλάδος, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Πόσο? 2-0 είχαμε χάσει. Μάλιστα. Φεύγουμε λοιπόν και πάμε σε μια άλλη, έτσι, εδώ. Εδώ. Ναι, αυτό είναι... Πριν από την έναρξη ενός παιχνιδιού είναι, μάλλον με την ΑΕΚ πρέπει να είναι αυτό το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ ωραία. Για να πάμε τώρα και στον κύριο Σπανοσωτηρόπουλο. Εδώ. Για πες μας εδώ, μπάμπη μου. Είναι η πρώτη Πέρσικα, μου... Ναι, ναι. Τα χαλιά Πέρσικα. Ναι, τότε ήταν αυτός ο σπόνσορας και ο χορηγός. Ένας από τους χορηγούς του ΠΑΟΚ. Αυτό το παιχνίδι είναι με τον Άρη Θεσσαλονίκης, κύπελο. Ήταν η πρώτη μου συμμετοχή στην αποστολή του ΠΑΟΚ και θυμάμαι όταν μπήκα αλλαγή στο τέλος που είχαν γίνει και κάποια γεράτρα τάκλιν εκεί. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχα χτυπήσει λιγάκι τον Λονίτα το δομπόζδου και το θυμάμαι χαρακτηριστικά, του σηκώθηκε, του λέω εδώ μέσα δεν μιλάς, γιατί είχα πάρει τα μηνύματα από τον Γιάννη ότι μέσα στην Τούμπα δεν περνάει κανείς. Μάλιστα. Και το θυμάμαι χαρακτηριστικά και το γήπεδο από ό,τι βλέπεις είναι γεμάτο. Σωστά. Για να πάμε τώρα σε μια άλλη εδώ. Εδώ, εδώ είναι σε μια προπόνηση με τον Γιάννη. Κάναμε κάτι τρεξιματάκια εκεί πέρα. Με το... θυμάμαι... Σορτσάκια ιδιαίτερα, μπουτάκια εκεί. Εντάξει, είμαστε λίγο. Εντάξει, ήταν και τελείωμα του πρωταθλήματος και ο καιρός είχε αρχίσει και ζέστηνε εκεί πέρα. Να ρωτήσω κάτι. Ο Γιάννης ήταν παντρεμένος. Είχε φέρει τη Δήμητρη, τη γυναίκα του επάνω. Ναι. Εσύ τι έκανες? Παντρεμένος με το και εγώ με παιδί και τα παιδιά μας. Τι είχες πάρει και εσύ επάνω? Βεβαίως. Αυτό έλειπε. Και τα παιδιά μας ίδια ηλικία με το. Ρωτάω ρε παιδί μου, είναι κακό. Όχι, πάμε. Συνεχίζουμε. Εδώ είναι που πρωτοχρονιά, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Και είχε ρεπό η ομάδα, αλλά εμείς οι δύο πήγαμε, είχαμε πάρει τα κλειδιά από το φροντιστή και πήγαμε και κάναμε προπόνηση. Μάλιστα, σας άρεσε η προπόνηση, έτσι, ωραία πράγματα. Εδώ, τι γίνεται, είναι επιστροφή? Όχι, εδώ είναι πριν, είναι πιο νωρίς. Όταν ξεκίναγε ο Βασίλης, ο Βασιλόπουλος, ο Χρήστος, σε μια προπόνηση. Ο Σπούργος. Ο Σπούργος, ναι. Γιατί τον λέγανε Σπούργο? Γιατί ήταν αδύνατος ο Σπούργος. Και τον είχε ονομάσει ο Σωτήρης ο Λεγάτος, έτσι. Μάλιστα, και τούμινε. Τούμινε. Και αυτός μεγάλη μορφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τρία πρωταθλήματα με την ΑΕΚ αρχηγός. Έτσι βέβαια. Δεν μπορούμε να πούμε. Χρήστος. Όχι, σίγουρα. Από τα μεγάλα ταλέντα. Μάλιστα. Για να πάμε τώρα σε μια άλλη φωτογραφία εδώ. Εδώ είναι επιστροφή. Είχαμε επιστρέψει με τον Γιάννη στην Παναχαϊκή και μέσα στη λεωφόρο σε ένα παιχνίδι. Αν βλέπετε πίσω και ο Χρήστος ο Δημόπουλος που ήταν. Που είχε φύγει κι αυτός. Είχε φύγει και θα σας πω και πώς είχε φύγει από τον ΠΑΟΚ. Για πες το μας. Είχαμε πάρει πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ το 85. Και πάμε να παίξουμε κύπελο με τη Λάρισα. Και ο Φωνιάς μου λέει: πάρ' την τσάντα μου, γιατί μας αγάπαγε, είμαστε δεμένοι. Μας πήγαινε, μας προστάτευε κιόλας. Εγώ τον είχα σαν προστάτη μου εκεί πάνω. Και μου λέει: πάρ' την τσάντα, μπάμπη, και δώσε το. Εγώ φεύγω, μου λέει. Λέω: πού πας?
Μου λέει, έφυγα, λέγω, μου λέει. Πήγα στον Παναθηναϊκό, μου λέει. Και ψάχναν να τον βρουν από το αεροδρόμιο, ψάχναν να τον βρουν. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Δηλαδή, εγώ δεν είπα τίποτα, λέω, να, εγώ έχω την τσάντα, εγώ την κουβαλάω την τσάντα του Χρήστου. Δεν ξέρω, κάπου πήγε, λέω, δεν ξέρω. Λέω, και είχε κομπανίσει. Ήσουν ο πρώτος που είχε μάθει. Ότι, όχι, μπορεί να το ξέραν κι άλλοι, αλλά εκεί στο αεροδρόμιο μου το είπε. Μάλιστα. Εδώ είναι με τον Παναθηναϊκό, ο Λεωνίδας ο Βόσδου, ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Αυτό το παιδί δεν το θυμάμαι καλά. Είναι ένα παιδί από τη Μακεδονία. Μου διαφεύγει ο Βαΐτσης, ο Αντωνίου, ο Μιχάλης. Ο Μαλές. Μαλές, μπράβο, τον Άρη. Ο Ανδρέας ο Γιώτης, ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Γραβάνης, ο Γιάννης ο Ζερδεβάς, ο Ανδρέας ο Ζήκος, εγώ και ο Γιάννης ο Ψαράς. Μάλιστα. Κάπτεν ο Ψαράς, έτσι. Αν δεν, να σου πω, σε αυτήν την ομάδα, αν δεν πάει ο Γιάννης, ποιος θα πήγαινε να πάει. Ρωτάω εγώ, δεν με κατάλαβες. Εσύ απαντάς. Εγώ ρωτάω. Εδώ. Στο ίδιο παιχνίδι ο Πάρης ήταν με στον Παναθηναϊκό τότε. Μάλιστα. Και ο φωτογράφος μας είχε πάρει. Είχε πάει, μάλιστα. Μας είχε πάρει αυτή τη φωτογραφία. Αδικημένος. Ο Πάρης. Ναι. Ο Πάρης όχι. Ο Πάρης μπορώ να πω ότι αυτός θα άφηνε εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν δεν γινόταν εκείνη εκεί. Η συζήτηση με τον Μπαρτινογιάννη από ό,τι μου είχε πει που δεν τα βρήκανε. Ο Πάρης ήταν το καλύτερο δεκάρι που είχε βγάλει τη δεκαετία του 90 το ελληνικό ποδόσφαιρο για μένα. Μάλιστα. Για μένα. Φεύγουμε, πάμε εδώ. Εδώ ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Καλογρέζα και χαιρετηθήκαμε στο τέλος με τον Πέτρο τον Ξανθόπουλο γιατί γνωριζόμαστε και παίζαμε. Είμαστε στα σώματα. Όχι, ήταν και παιδί που δεν ήταν η φίρμα που το έπαιζε φίρμα. Ήταν παιδί που τους καλούς παίκτες από την επαρχία τους χαιρετούσε, τους μιλούσε. Είχατε χάσει? Ναι, είχαμε χάσει 2-0. Μάλιστα. Και θυμάμαι είχαν γίνει και κάποια μικρό συμβούλια. Αμάν αυτός ο Ολυμπιακός, έτσι. Όχι, εντάξει, όχι. Ο Ολυμπιακός ήταν τότε καλή ομάδα. Εδώ. Εδώ είναι με τον Εθνικό Πειραιός στο Καραϊσκάκι και από ό,τι βλέπω εδώ είναι ο Ιλούγκα. Ιλούγκα, ναι. Ο Ιλούγκα, ναι. Ήταν και έπαιζε και ο Πορτογάλος που πήγε μετά στο. Καλκαντερά. Όχι, ο. Τέλος πάντων. Ο Παναγιωτίδης εδώ πέρα. Είχατε κερδίσει, τι είχατε κάνει? Δεν θυμάμαι το παιχνίδι. Μάλλον όχι, δεν είχαμε, ούτε είχαμε. Νομίζω 0-0 ήταν. Τελευταίο παιχνίδι, τελευταία αγωνιστική. Ο Μπατίστρα, θυμάμαι, ήταν η πρώτη του χρονιά στο Εθνικό τότε. Μάλιστα. Εδώ. Εδώ είναι από το παιχνίδι του Παναγιακού στο Λεωφόρο. Καλιτζάκης εδώ πέρα το παιδί, το θυμάμαι. Μάλιστα. Συνήθως είμαστε λίγο λερωμένοι, εγώ και ο Γιάννης από τα πολλά τάκλιν. Τότε επιτρεπόταν τα τάκλιν. Τάκλιν, μάλιστα. Είμαστε λίγο. Κίτρινες, κόκκινες, τι γίνεται? Τότε δεν υπήρχαν και μπορώ να πω το πιο σκληρό τάκλιν που έχω κάνει. Το έχω κάνει στο Χρήστο τον Βασιλόπουλο με την ΑΕΚ. Μέσα στο γήπεδο του, εδώ στην Πάτρα. Μάλιστα. Τους είχαμε κερδίσει τότε που είχε. 2-1. Είχαν σπάσει τα κάκια. Είχαν σπάσει τότε, ήταν η εποχή του Κοσκοτά. Στο εθνικό στάδιο. Στο εθνικό στάδιο, μάλιστα. Τέτοιο τάκλιν δεν πιστεύω να είχα κάνει τόσο σκληρό τάκλιν. Μάλιστα. Πήρε κίτρινη κόκκινη, τι έγινε? Όχι, είχα πάρει μια παρατήρηση, τίποτα άλλο. Γιατί ήταν τάκλιν στη φάση επάνω. Ήταν τότε που η ΑΕΚ δεν είχε πρόσβαση και είχατε. Λουκόπλο, έτσι. Ναι, είχαν δημιουργήσει. Δεν είναι κακό που το λέμε. Όχι, ο Λουκόπλο, γιατί νομίζω ήταν η εποχή που είχε βάλει ο Λουκόπλο με τον Κοσκοτά συνεργαστήκαν. Μάλιστα. Για να πάμε εδώ, εδώ είναι μια καινούργια ομάδα, έτσι. Εδώ είναι μετά την Παναχαϊκή. Αγαπημένα παιδιά και αυτά. Ο Πανελιακό. Ο Λυρίς. Άρα εκεί κάτω στον πύργο. Κολοσκόπη, Ρούσο, Μαντά, Λούσκο, Ζήκο, Θανόπουλο από το χωριό του Δημόπουλου, Γούναργο. Και εγώ. Μάλιστα. Εδώ είναι στο εθνικό στάδιο με το Πάτρε. Παίξαμε ένα φιλικό, ένα βραδινό. Ήταν. Τα θυμάσαι, βλέπω. Δεν είχε χάσει. Με τα παιδιά, τι θα θυμάμαι. Ξέρω εγώ, εντάξει εδώ. Γελάς. Είσαι πιο μεγάλος γι' αυτό. Και αυτή. Όχι, μη λέει πιο μεγάλος. Πιο μικρός είμαι. Για να πάμε και εδώ. Εδώ πάλι με τον Πανελιακό στην Καλογρέζα. Κύπελο με τον Παναθηναϊκό. Τι είχατε κάνει? Είχαμε χάσει 3-1 και ο πρόεδρος θυμάμαι καλή του ώρα. Είχαμε κάνει τέτοια εμφάνιση, είχαμε έρθει 3-1 το, και ομάδα τώρα γάμα εθνικής με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Και ο άνθρωπος ήρθε στα ποτήρια και μας έδωσε πριν. Δηλαδή μας είπε ότι Δευτέρα θα πέρασε. Και εκεί στον πύργο λοιπόν που λειτουργάνε ούτε τον εκτίμησαν. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι στον πύργο πρέπει να ανάβουν ένα κερί σε αυτόν τον άνθρωπο. Και είναι αμαρτία το Θεό που κάποιοι του γυρίσαν την πλάτη αυτού του ανθρώπου που ήθελε να βοηθήσει το μέρος του πύργου. Μάλιστα. Κάποιοι τον φάγανε, τον τσιμπήσανε. Δεν ξέρω τώρα. Τον τσιμπήσανε. Λοιπόν, τι κάνα, θυμώστε τα ονόματα αυτά έτσι. Ο Λυρίς, Κολοσκόπης, ο Παπαδόπουλος, Τσουκαλάς από τη Σπάρτη αυτό το παιδί. Ο Ζήκος, Θανόπουλος,
αυτό το παιδί είναι από τη Μακεδονία, Μελετίδης, δεν θυμάμαι. Ο Λούσκος και εγώ. Μάλιστα. Έτσι τα κάλυψε πάντα. Άρα λοιπόν ένα κερί στο Σταυρόπλο να είναι καλά. Εγώ λέω να είναι τέτοιοι άνθρωποι, τους χρειάζεται το ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία. Για να πάμε και σε μια άλλη τώρα έτσι εδώ. Εδώ είναι με το Πάτρε. Είναι το πρώτο μου παιχνίδι όταν πήγα από την Παναχαϊκή στο Πάτρε, φιλικό παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Και θυμάμαι, είχα βάλει και ένα γκολ με φάουλ. Αγρίκος φαίνεσαι, ρε παιδί. Όχι, μια χαρά είμαι. Με το παχύ, το μουστάκι. Απλά έτσι. Με τον Αντρέα τον Αλεπιζόπουλο, κουμπάρος, αρχικός στο Πάτρε. Γίνατε κουμπάρι. Είμαστε κουμπάρι. Είστε καλό παιδί. Είχαμε. Όχι καλό παιδί, αυτός είναι. Κοπέλα. Κοπέλα, κορίτσι. Κύριε Αλεβιζόπουλε, κοπέλα. Και είχαμε πει όποιος παντρευτεί πρώτος, ο άλλος θα τον παντρέψει. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να παρακολουθήσουμε ένα χορευτικό τμήμα ζούμπα με όμορφες κοπέλες διαφόρων ηλικιών, για την οποία επιμελείται η κυρία Μαρία Σιόλε. Πάμε να τις θαυμάσουμε. Επανήλθαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος των αθλητικών συναντήσεων. Καλεσμένοι Μπάμπη Σπάνος Σωτηρόπουλος και Γιάννης Ψαράς. Αλλά κύριε Ψαρά και κύριε Μπάμπη, δεν βλέπω τα ποτήρια, είναι λίγο χαμηλά. Να βάλω λίγο κρασάκι εγώ. Να βάλετε. Να πιείτε όμως έτσι, γιατί δεν βλέπω να πίνετε και τώρα που φτάνουμε. Είστε αθλητές. Δεν το κατάλαβα. Αρχίτες στο κρασί λέω τώρα. Εντάξει. Μισό λεπτάκι. Να τσουγκρίσουμε και τα ποτηράκια μας. Άντε. Στην υγειά μας λοιπόν. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά, κύριε Ψαρά. Να χαίρεστε τις οικογένειές σας, τις γυναίκες σας, τα παιδάκια σας και ό,τι επιθυμείτε. Υγεία πάνω απ' όλα. Να είμαστε καλά. Και πάντα επιτυχίες στις πατρινές ομάδες όλες. Λοιπόν, συνεχίζω από το Γιάννη τον Ψαρά. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάννη μου, παιδάκι. Εδώ υπάρχει μια ιστορία και αυτή τη φωτογραφία. Εδώ είναι ο γιος μου, ο μεγάλος ο Τάσος, όπου
Τον έχω πάρει κατά τη διάρκεια που κάνουμε ζέσταμα μέσα στην Τούμπα. Μάλιστα είναι συγκεκριμένο το παιχνίδι, είναι με την ΑΕΚ. Και τον έχω πάρει μαζί και βγαίνουμε, ας πούμε, να βγούμε να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, το να βγει μετά όταν πήγε να ξεκινήσει το παιχνίδι έξω ήταν ολόκληρη ιστορία. Δεν ήθελε να βγει, ήθελε να παίξει κι αυτός. Και με μαύρο κλάμα τον πήρε ο φροντιστής και τον έβγαλε και τον έδωσε στη μάνα να το πάρω. Νομίζω ότι τον είχα πάρει μέσα, ότι θα έπαιζε κι αυτός με την ΑΕΚ. Και η μαμά ήταν ψηλά εκεί. Ήταν στην κερκίδα πάνω, ήρθε ο φροντιστής, τον πήρε και τον έβαζε πάνω και αυτός χτυπιόταν κατά τη διάρκεια όλου του παιχνιδιού. Ότι ήθελε να παίξει. Ότι δεν του ανάφησε να παίξει μέσα στο παιχνίδι. Μάλιστα, οικογενειακές στιγμές όπως βλέπουμε. Λοιπόν, και εδώ. Ναι, αυτή είναι από τον τελικό κυπέλλο Ελλάδος είναι, ένα παιχνίδι βραδινό στο ΆΚΑ. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Είναι ο ίδιος. Ναι, το παίζει σε παραλλαγή, είναι, ξέρω εγώ, μεταμορφωμένος. Εδώ είναι ο παιδαράς, εδώ στη φωτογραφία. Είναι άλλο παιδί εκείνο. Είναι άλλο παιδί, έτσι. Ο κύριος δεν ξέρω. Τώρα, παιδί, καμία σχέση. Η καλοζωία, η κυρία μας εκεί τον προσέχει. Και άλλωστε είπε ότι εγώ είμαι χαλαρός, δεν τρέχω τόσο πολύ. Λοιπόν, για να πάμε τώρα και στον Μπάμπη τον Σπάνο Σωτηρόπουλο. Εδώ. Τι είναι εδώ, βλέπω κυλίτσες εδώ με τον καραφλό. Τώρα είμαστε εδώ, εδώ είναι μια από τις μεγαλύτερες δόξεις του ελληνικού ποδοσφαίρου. Χρήστος Αρδίζογλου. Χρήστος Αρδίζογλου. Με την ΑΕΚ εδώ ένα παιχνίδι πάντα φιλανθρωπικό σκοπό. Συνάδελφος είμαστε μαζί, χρόνια με την εθνική ομάδα. Αριστεράος, έτσι. Αριστεροπόδαρος, να παρεξηγηθώ. Όχι, αυτός είναι δεξιοπόδαρος. Α, δεξιοπόδαρος. Τέτοιο παίχτη, εγώ πιστεύω και ο Γιάννης θα το. Το θυμάμαι. Δεν έχω, σπάνια βλέπεις. Αυτός ήταν δηλαδή ποδοσφαιρικά ήταν μπροστά από την εποχή του. Έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Η άποψή μου είναι αυτή. Ωραία. Για πάμε εδώ τώρα. Και ξέρεις κάτι, Γιώργο, με αυτόν έχουν γίνει πολλά πράγματα. Μέχρι και ανέκδοτα, ας πούμε, έχουν βγει. Κάποτε, ας πούμε, που ήταν ιδιόρυθμος χαρακτήρας, ας πούμε, είχε ένα συμπαίκτη τον Νικολάου, τον γιατρό. Τον γιατρό. Την ημέρα του Αγίου Νικολάου είχε πάει με λουλούδια στο σπίτι του. Και του λέει χρόνια πολλά, του λέει. Του λέει Νικολάου, το επιθετό μου, όχι το όνομά μου. Α, του λέει συγγνώμη, του λέει με συγχωρείς, του λέει. Εδώ, ποιος είναι αυτός, κύριε Μπάμπη? Είναι ο Παναγιώτης Αστυλιανόπουλος. Συνάδελφος και αυτός, χρόνια με την Ενόπλων εκεί, με Ελπίδων μαζί, θυμάμαι. Και κρατάμε ακόμα επαφές και με τον Χρήστο και με τα παιδιά αυτά. Όλα είμαι πάντα σε επαφή. Να ρωτήσω, γιατί το μουστάκι το άφηνες και τώρα το έχεις. Το μισό είναι. Δεν είναι το μισό, μια χαρά είναι, ναι. Αλλά είχε σπρίσει τώρα. Είχε σπρίσει τώρα, δεν είναι. Εδώ με τον πρώην υφυπουργό, τον κύριο Αντρέα Φούρα. Τον κύριο Αντρέα το Φούρα, ο Χρήστος ο Αρδίζογλου και εγώ στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Θα πρέπει να μνημονεύσουμε τον κύριο Φούρα τότε που ήταν επί υφυπουργίας του ή παλέμαχοι της Παναχαϊκής. Ταξιδάκια, ιστορίες, ή όχι. Θυμάμαι ένα ταξίδι που είχαμε κάνει με τη χορηγία του Υπουργείου Αθλητισμού στην Αφρική, παλέμαχη, το οποίο δεν πίστευα εγώ ότι θα πάω τέτοιο ταξίδι. Δηλαδή, τόσες ώρες στον αέρα τη νύχτα. Δηλαδή, και γνώρισα μια χώρα που χάρη στο ποδόσφαιρο τη γνώρισα. Να ρωτήσω κάτι, τα πλήρωνα το Υπουργείο Πολιτισμού τότε? Όχι, απλά μας είχε κάνει μια χορηγία σε συνεργασία με κάποιο πρόεδρο από κάτω από την και Αφρική. Και πήγατε να παίξετε ποδόσφαιρο? Γιατί υπάρχουν και Έλληνες εκεί στην Νότια Αφρική. Μάλιστα. Και μας καλέσανε και έγινε αυτή. Ωραία. Δηλαδή έτσι ήσασταν τότε που παίζατε ποδόσφαιρο? Όχι. Τώρα είμαι έτσι. Τότε δεν ήμουν έτσι. Όχι, ρωτάω, γιατί αν πηγαίνατε έτσι, απλά κύριε, Σπάνο Σωτηρόπουλε, θα με παίρνανε για φροντιστή στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Μόνο για φροντιστή. Ή στην Παναχαϊκή. Αλλά τώρα αυτή η φωτογραφία με μια άλλη που είμαι λίγο πλαγιαστός, δείχνει το τότε και το τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πάλι από το Γιάννη τον Ψαρά. Φίλε Γιάννη, όλες αυτές τις φωτογραφίες που είδαμε είναι η ιστορία, ναι μεν η δική σου, του Γιάννη του Ψαρά, αλλά είναι η ιστορία και της Παναχαϊκής και του ΠΑΟΚ. Τα συμπεράσματα τα έχουμε βγάλει. Ότι είπες και νωρίτερα, η Ιεροσυλλία να φορέσουν το νούμερο 10. Τι θα ήθελες να συμβουλεύσεις, όχι τα παιδιά των ακαδημιών που έχεις εκεί του Αχαϊκού, όχι, γιατί αυτό το κάνεις. Τι θα συμβούλευες αυτά τα νέα παιδιά που παρακολουθούν τις αθλητικές συναντήσεις, τι θα τους συμβούλευες να προσέχουν και να γίνουν όχι Γιάννης Ψαράς, πλησίον του Γιάννη του Ψαρά, είτε και κάτω είτε ακόμα πιο ψηλότερα από το Γιάννη του Ψαρά. Ο λόγος εσένα, είσαι προπονητής, είσαι παιδαγωγός, είσαι υπεύθυνος
των μειχτών ΕΠΣ Αχαΐας και νομίζω ότι επιγραμματικά θα πρέπει να πεις τρία πράγματα. Αυτά τα τρία πράγματα για τα νέα παιδιά και για τους γονείς, που μερικές φορές οι γονείς, το αντιλαμβάνεσαι, το ζεις και το βιώνεις στην ακαδημία σου, ότι αν δεν δουλέψουν τα παιδιά, δεν χρειάζεται ούτε Γιάννης Ψαράς, ούτε Μπάμπης Σπάνος Σωτηρόπουλος, ούτε κανένας. Σε ακούω. Το μεγάλο πρόβλημα με τα παιδιά τα οποία ασχολούνται ειδικά με το ποδόσφαιρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό δεν αποκλείεται να συμβαίνει και σε άλλα αθλήματα, αλλά εγώ θα αναφερθώ μόνο για το ποδόσφαιρο, ξεκινάει από τους γονείς. Πολλοί γονείς βγάζουν τα αποθυμένα τους επάνω στα παιδιά τους. Κάποια πράγματα που ενδεχομένως δεν έχουν κάνει αυτοί, θέλουν να τα δουν μέσα από τα παιδιά τους. Ένα παιδί, εάν δεν είναι καλό στο ποδόσφαιρο, δεν πάει να πει ότι είναι άχρηστος. Μπορεί να είναι κάπου καλός κάπου αλλού, μπορεί να γίνει ένας καλός επιστήμονας, μπορεί να γίνει ένας καλός έμπορος, να γίνει οτιδήποτε. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το αποδεχτούν οι γονείς, θα πρέπει να αφήσουν το παιδί ελεύθερο, να μην το πιέζουν, να μην το δεσμεύουν και να μην το καταπιέζουν, σώνει και καλά να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί μπορεί να μην το έχει. Τώρα, αν είναι ένα παιδί το οποίο το έχει, θα πρέπει να κάνει την προσπάθειά του, αλλά θα πρέπει, δεν φτάνει μόνο να είναι καλός μέσα στο γήπεδο, θα πρέπει να είναι και έξω καλός από το γήπεδο. Θα πρέπει δηλαδή ένα παιδί, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο σε υψηλές προδιαγραφές, να κάνει πράγματα εκτός γηπέδου. Δηλαδή, βασικό κομμάτι είναι η διατροφή του. Βασικό κομμάτι είναι το χτίσιμο του κορμιού του. Γιατί σήμερα, όπως βλέπουμε το ποδόσφαιρο που εξελιχθεί, όλοι οι παίκτες είναι δεκαθλητές. Κορμιά, δυνατή, γρήγορη, με αλτικότητες, με πάθος. Αυτά τώρα σε όλες τις ακαδημίες, στις περισσότερες ακαδημίες στην Ελλάδα, μην νομίζετε ότι γίνονται, γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι εξειδικευμένο. Θέλει ειδικούς ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να δουλέψουν πάνω σε αυτό το κομμάτι για να σε χτίσουν και να σε φτιάξουν. Σωστό. Λοιπόν, αλλά το βασικότερο είναι ότι ένα παιδί θα πρέπει να συνδυάσει και σχολείο και τον αθλητισμό. Διότι αυτό που λέγανε οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, ότι εν ούση γη, εν σώματι γη, είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Και καταλήγω στο εξής, ότι αν ένα παιδί θέλει να πραγματοποιήσει το όνειρό του, θα πρέπει να γίνει καλόγερος. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να είναι τόσο πολύ πειθαρχημένος μέχρι σε σημείο αηδίας. Σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό που είπε και ο Μπάμπης, ότι δεν είχατε προπόνηση και έπρεπε εσείς σαν επαρχιώτες που ήσουν επάνω στον ΠΑΟΚ, ναι, να κάνεις την υπέρβαση, να προπονηθείς. Και ξέρεις κάτι, Γιώργο, εγώ προσωπικά, ας πούμε, και πάνω που ήμουν, γιατί από την πρώτη μέρα που πήγα μέχρι τότε που έφυγα, ήμουν ένα παιδί το οποίο ήμουν εντεκαδάτος, έπαιζα συνέχεια. Είχα πάρει που λέμε τη φανέλα στο σπίτι, αλλά μένα αυτό το πράγμα δεν μου έφτανε. Ήταν τρόπος ανάγκης, ήταν τρόπος ζωής αυτό το πράγμα. Δηλαδή και για προπόνηση να μην πήγαινα, πάλι την Κυριακή θα έπαιζα. Αλλά επειδή εγώ σεβόμουν τον εαυτό μου, ήθελα να είμαι παραπάνω από αυτό που νομίζουν οι άλλοι ότι είμαι. Μάλιστα. Αυτό υπάρχει σήμερα στη σημερινή. Υπάρχουν παιδιά, ναι. Παιδιά. Υπάρχουν παιδιά, ναι. Υπάρχουν παιδιά που αγαπούν πολύ το ποδόσφαιρο, κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Υπάρχουν γονείς, ξέρω πάρα πολλούς γονείς, οι οποίοι ματώνουν για τα παιδιά τους, για κάποια πράγματα που τους λέμε ότι πρέπει να κάνουν, στερούνται πάρα πολλά πράγματα, έχοντας στο μυαλό τους, ας πούμε, ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί το όνειρο. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, σήμερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, πιο εύκολα είναι να γίνει ένα παιδί γιατρός παρά να παίξει ποδόσφαιρο. Σωστό. Γιατί γιατρός θα κάτσει κάτω, θα διαβάσει, θα κάνει, θα ράνει. Στο ποδόσφαιρο είναι και άλλοι παράγοντες στη μέση. Μάλιστα. Να πάω τώρα στον Μπάμπη, τον Σπάνο Σωτηρόπουλο. Μπάμπη, εσύ αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, είσαι στις Ακαδημίες Πάνα Χαΐς, όπως είπαμε, επιτελικός, επικεφαλής αυτών των τμήματων. Σαν προπονητής επικεφαλής είναι στις Ακαδημίες, είναι ο κύριος Ροζής, ο υπεύθυνος στις Ακαδημίες. Εντάξει, είναι στο διοικητικό κομμάτι, ναι, αυτό. Εγώ είμαι στο προπονητικό. Ωραία. Βλέπεις μέσα από την Πάνα Χαΐδα να υπάρχουν παιδιά που έχουν όνειρο, μεράκι, αυτό που έκανες εσύ, το βλέπεις καταρχήν? Πάντα υπάρχουν παιδιά που κάνουν όνειρα και πάντα υπήρχαν ταλέντα και θα υπάρχουν ταλέντα. Από εκεί και πέρα είναι που δουλεύουν τα παιδιά. Μην ξεχνάμε ότι εμείς, όπως σας είπαμε νωρίτερα, εμείς είχαμε πρότυπα, φοβερά ποδοσφαιρικά πρότυπα.
Εντάξει. Αυτά τα παιδιά έχουν όνειρα, έχουν διψάνε να παίξουν ποδόσφαιρο, αλλά δυστυχώς εδώ στον νομό μας και στην πόλη μας δεν υπάρχουν πρότυπα αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς. Και πρέπει εμείς να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, όπως και ο Γιάννης στη δικιά του τη σχολή εκεί, να μπορούμε να μάθουμε τα παιδιά από την αρχή, από τις μικρές ηλικίες, την τεχνική και όλα αυτά τα πράγματα, για να μπορούν να πάνε, μάλλον θα τους διδάξουμε πώς είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Εμείς δεν δουλεύουμε για να βγάλουμε εραστέχνες ποδοσφαιριστές. Είναι το πιο εύκολο. Για να χτίσουμε έναν ποδοσφαιριστή, όπως είπε ο Γιάννης, να έχει όλο το πακέτο για να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και να ζήσει το όνειρό του. Μάλιστα. Και κάτι ακόμα. Εγώ αυτή τη στιγμή σας είπα, ξεκίνησα με πρότυπα αυτούς τους μεγάλους ποδοσφαιριστές, βγάλανε αυτοί εμάς, πιστεύω τους τιμήσαμε με την παρουσία μας στο ελληνικό ποδόσφαιρο και εγώ χαίρομαι αυτή τη στιγμή που υπήρξαν παιδιά όπως ο Γρηγόρης ο Γιωργάτος, ο Κώστας ο Κατσουράνης που συνεχίζει ακόμα και αυτό το παιδί που το λατρεύω, ο Ανδρέας ο Σάμαρης και του εύχομαι κάθε επιτυχία στην καριέρα του, τους ζηλεύω θετικά, με την καλή έννοια. Μάλιστα. Θα ήθελα και εγώ να ήμουν στη θέση τους. Ωραία. Γιάννη Ψαρά, πρόσφατα ο ΠΑΟΚ σε τίμησε με μια μεγαλειώδη εκδήλωση μέσα στο γήπεδο, με τα νούμερα, με τις φανέλες, με όλα αυτά τα πράγματα. Σίγουρα είναι η ηθική σου ικανοποίηση από τον ΠΑΟΚ. Στην Παναχαϊκή, σε έχουν τιμήσει, έχεις κάποιο παράπονο, κάποιο πρόβλημα? Δεν θέλω να βγάλεις ούτε πικρίες, ούτε τίποτα, απλώς κλείνοντας όλη αυτή η ιστορία. Όχι, εντάξει, μπορώ να πω ότι στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, έγινε κάπως μεγαλοπρεπός και εντυπωσιακά, ας πούμε, όλο αυτό το σκηνικό που έγινε. Το οποίο είναι, μακάρι δηλαδή κάθε ποδοσφαιριστής, ας πούμε, να το νιώσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να πω, ας πούμε, κάτι άσχημο, γιατί ξέρεις κάτι, εμένα είναι και αυτό το πράγμα που συμβαίνει τώρα, που πάνω από τη θύρα, υπάρχει. Πάνω να μπούμε στο κήπεδο, υπάρχει μια φωτογραφία δικιά μου εκεί απάνω, δίπλα σε κάποιους παίκτες οι οποίοι, ας πούμε, είναι ηθική ιστορία της Παναχαϊκής, ας πούμε, και όχι μόνο. Χωρίς αυτό, βέβαια, για να πούμε για την ιστορία της Παναχαϊκής, θα πρέπει να φτιαχτεί δηλαδή γύρω-γύρω να ήταν από το κήπεδο, έτσι. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ αξιόλογα και έχουν δώσει την ψυχή τους για την Παναχαϊκή. Εμένα, έστω και αυτό μου φτάνει, ας πούμε. Είναι η ικανοποίηση. Ναι. Μάλιστα. Μπάμπη, χρυσή πεντάδα. Δεν ανοίγω τίποτα επιγραμματικά. Νομίζω υπήρχε χρυσή πεντάδα, αλλά και χρυσή εντεκάδα και δεκαεξάδα. Είναι έτσι? Βεβαίως, γιατί δεν μιλάμε για ομάδα μπάσκετ, ομάδα ποδοσφαίρου μιλάμε. Μάλιστα. Και την ομάδα εκείνη την απαρτίζανε και άλλοι μεγάλοι παίκτες. Ο Μανώλης ο Παπάς, ο Αβράμου Καλφίν, ο Κυριάκος Αντρούτσος, ο Κώστας Ολεβέντης, ο Γιώργος ο Σίδερης, ο Ζανετουλάκος, ο Γρηγόρης ο Πλιάτσικας, ο Σπετζόπουλος, ο Σπυρόπουλος, ο Αβγερινόπουλος, και άλλοι μεγάλοι παίκτες. Μάλιστα. Για να μην αδικήσω και άλλα παιδιά. Όχι. Απλώς πάω κατευθείαν στην πεντάδα. Ναι, μεν χρυσή πεντάδα, αλλά χρυσή εντεκάδα και δεκαεξάδα. Χρυσή μεγάλη ομάδα της Παναχαϊκής. Εσύ έχεις έτσι την ευχαρίστηση, νιώθεις καθόλου πικραμμένος, αν σε τίμησε η Παναχαϊκή, ξέρω εγώ τι. Δεν λέω στο επίπεδο που έκανε ο ΠΑΟΚ για τον Γιάννη τον Ψαρά. Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Το θέμα αν έχεις ή δεν έχεις. Εμένα με ευχαριστεί που είμαι καλά στην υγεία μου και μεθαύριο που έρχεται η μέρα του Πάσχα θα βρεθούμε πάλι όλοι μαζί. Αυτή είναι δηλαδή, η μεγαλύτερη μου ευχαρίστηση σε αυτή την ηλικία που είμαι. Με το που βλέπω το Γιάννη ή τα άλλα παιδιά, ας πούμε, το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή και σήμερα που ήρθαμε εδώ και είδα κάτι φωτογραφίες, δηλαδή με φέρατε πίσω τόσα χρόνια πίσω και ξαναέζησα πάλι το όνειρό μου. Μάλιστα. Αυτό έχουν το νόημα, αγαπητοί τηλεθεατές, οι αθλητικές συναντήσεις, να φέρουμε στη μνήμη των τηλεθεατών, να φέρουμε στη μνήμη με διάφορες φωτογραφίες που σύλλεξα και εγώ και οι καλεσμένοι μου, τόσο ο κύριος Ψαράς όσο και ο κύριος Μπάμπης Σπάνος Σωτηρόπουλος. Συμπληρώσω κάτι. Ναι. Είπαμε για την Παναχαϊκή, για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, να αναφέρουμε ότι στον ΠΑΟΚ πήραμε πρωτάθλημα. Είναι σημαντικό αυτό. Να το πούμε, βεβαίως. Ο Γιάννης έπαιξε στην Ευρώπη σε φοβερά παιχνίδια, πριν από μένα. Μάλιστα. Όχι κλείνοντας όμως, με ΠΑΟΚ πού παίξαμε στην Ευρώπη? Μπάγερ. Κοίταξε, παίξαμε εντάξει με πολλές ομάδες, εγώ μου δόθηκε δυνατότητα να παίξω στην Ευρώπη, αλλά το κορυφαίο παιχνίδι ήταν το παιχνίδι με την Μπάγερ, τα δύο παιχνίδια. Το ένα στην Τούμπα, το άλλο στη Γερμανία, στο Μόναχο.
Εκεί μπορώ να πω, ας πούμε, ότι είναι από τα ιστορικότερα παιχνίδια που έχουν κάνει οι ελληνικές ομάδες στο εξωτερικό. Στην ιστορία δηλαδή του ελληνικού ποδοσφαίρου. 0-0, 0-0 στην παράταση και χάσαμε 9-8 στα πέναλτι και αναγκάστηκε ο διαιτής και σφύριξε το πρώτο πέναλτι που βαρέσανε και το βάραγε ο Ογκεντάλερ 3 φορές για να το βάλουν. Μάλιστα. Θεωρώ, βέβαια υπάρχουν. Δεν φτάνει μια εκπομπή. Πρέπει να έχουμε 10 εκπομπές για να πούμε. Εμείς, οι αθλητικές συναντήσεις, αυτό έχουν το νόημα. Να φέρουμε στις μνήμες των νέων ανθρώπων, στους νέους ποδοσφαιριστές, ότι μέσα από την Πάτρα έφυγαν ποδοσφαιριστές από την Παναχαϊκή και πήγαν και μεγαλούργησαν και σε πιο μεγαλύτερες ομάδες. Και ήρθαν, Γιώργο, θυμάμαι σε εκείνο το παιχνίδι το συγκεκριμένο, πολλοί Έλληνες οι οποίοι υπήρχαν και πατρινοί. Είχαν έρθει για να δουν εσάς. Μετά στο τέλος του παιχνιδιού είχαν έρθει και μου φωνάζαν. Ας πούμε, μάλιστα δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε κοντά γιατί υπήρχε security και τους είχαν σε απόσταση. Και μου φωνάζαν, Γιάννη, ξέρω εγώ, είμαι από τα Ψηλαλόνια, από την Πάτρα, ξέρω εγώ, μέσα στο Μόναχο, ας πούμε. Μπράβο, ξέρω εγώ, νιώσατε δηλαδή πολύ ευτυχισμένοι γιατί την επόμενη μέρα, επειδή δουλεύαν εκεί, θα είχαν να πούνε κι αυτοί. Ας πούμε. Σωστό, κάτι για τους δικούς τους ανθρώπους. Να πούνε για τους δικούς τους ανθρώπους. Και για το πρωτάθλημα. Εγώ ευτύχησα το Δεκέμβριο του 1984 να κάνω τη μεταγραφή μου στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη χρονιά εκείνη. Θυμάμαι ήταν και ο Γιάννης εκεί πέρα, γιατί ήταν εκεί. Και θυμάμαι όταν πήγαμε εγώ, ο Στεργιούδας, ο Λιάκος και ο Ιορδανίδης, ο Μιχάλης, πήγαμε τότε μεταγραφή το Δεκέμβριο, εμείς αυτά τα παιδιά, αυτά τα 5 παιδιά. Και ευτυχήσαμε μέσα σε εκείνο εκεί το τετράμινο, μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα και εμείς μπήκαμε στην ομάδα, κάναμε κάποιες συμμετοχές και ήταν μεγάλη τιμή για μένα αυτό το πράγμα. Και για τον Γιάννη βέβαια, οπωσδήποτε. Εγώ δηλαδή αυτό το όνειρο δεν θα το ξεχάσω ποτέ μέχρι να πεθάνω. Κοίταξε, 2 πρωταθλήματα έχει πάρει ο ΠΑΟΚ. Και τα κύπελα που έχει πάρει. Μιλάμε τώρα για 2 πρωταθλήματα. Το ένα από τα 2 το έχουμε στο σπίτι μας. Μάλιστα. Και κάτι άλλο για το μεγαλείο του μεγάλου παίχτη του Γιώργου Τουκούδα. Σε μία προπόνηση όταν πήγα εγώ, ο Γιώργος Κουκούδας είχε σταματήσει τη χρονιά εκείνη και ήταν σαν γενικός αρχηγός. Αλλά έκανε προπόνηση μαζί μας. Και σε μία προπόνηση που παίζαμε εκεί το κορόιδο και πρωτού αρχίσει το κυρίως μενού της προπόνησης, λέω από περιγεία να τον ρωτήσω για τον Κώστα τον Δαβρουλή. Του λέω, Γιώργο, τι γνώμη για τον Κώστα τον Δαβρουλή. Μου λέει, να σου πω, αυτός ήταν καλύτερος παίχτης από μένα. Αλλά αυτός έπαιζε στην Παναχαϊκή, εγώ παίζα στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Το μεγαλείο του Γιώργου Τουκούδα. Μάλιστα. Εγώ, Γιώργο μου, επειδή έχω άποψη για τον Έζη αρκετά χρόνια και τον Μέαν και τον άλλον και θεωρώ κορυφαίο ποδοσφαιριστή της εποχής εκείνης, το συγχωρημένο τον Κώστα. Μπορώ να πω ότι ήταν καλύτερος και από τον Κούδα. Ο Κούδας, ας πούμε, ήταν ένας παίχτης ο οποίος θα ήταν δημιουργικός με όχι πολλά γκολ. Ο Ντίνος μπορούσε να παίξει τα πάντα. Και να φτιάξει και να σκοράρει και να κάνει και να. Λοιπόν, αλλά αν νομίζω ότι τελειώνουμε, θα ήθελα να, πεις. Να πω το εξής, ας πούμε. Ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που έχω πάρει αυτόν τον δρόμο και έχω χαράξει αυτή την πορεία. Εάν θα μπορούσα να ξαναγεννηθώ για να ξαναπαίξω, πάλι θα ξανάπαιζα πάλι ποδόσφαιρο. Έστω και αν ήξερα ότι θα είχα αυτούς τους τραυματισμούς οι οποίοι με ταλαιπωρήσαν πάρα πολύ. Πάλι το ίδιο πράγμα θα έκανα. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε τις δυνάμεις και την ψυχή για να κάνω αυτό που έκανα. Και τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω, όπως είπα και στην αρχή, τους 2 μεγάλους μου δασκάλους, τον Σπύρο τον Βουλγαράκη και τον Σωτήρη τον Λεγάτο, οι οποίοι για μένανε όταν φύγανε από τη ζωή, έφυγε από μέσα μου, έσπασε ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό. Ένιωθε το χώμα να υποχωρεί. Μεγάλο κενό. Ήταν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, μου μάθανε τα γράμματα στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Μπάμπη, και εσύ το ίδιο, έτσι. Βέβαια, τον κ. Σπύρο τον Βουλγαράκη, ο δάσκαλος ο μεγάλος, αν δεν ήταν αυτός ήταν προπονητής, δάσκαλος, πατέρας. Τα πάντα ήταν για μας. Και εμένα, όπως είπε και ο Γιάννης, στο κομμάτι μετά το αποδυτήριο του κ. Σπύρου του Βουλγαράκη, να είναι και αυτός ο συγχωρεμένος ο Φάντρουκ, ο μεγάλος αυτός προπονητής που είχε έρθει από την Ολλανδία και ήταν και στην ΑΕΚ, που με επέλεξε από τα παιδιά και μου έμαθε το ποδόσφαιρο το επαγγελματικό. Δηλαδή πώς θα λειτουργήσω σαν επαγγελματές ποδοσφαιριστής. Μάλιστα. Λοιπόν,
Κλείνοντας, κύριε Ψαρά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ απόψε. Κύριε Μπάμπη Σπάνο Σωτηρόπουλε, και εσένα το ίδιο, για την παρουσία σας στις αθλητικές συναντήσεις. Διότι δώσαμε ένα στίγμα ότι στη ζωή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, όπως και εσείς, εκτιμείτε και σέβεστε τους μεγαλύτερους και είσαστε σε θέση να τους ευχαριστείτε. Πράγμα, κατά τη δική μου άποψη, που λείπει σήμερα σε μεγάλο βαθμό από τους νέους ανθρώπους. Δεν υπάρχει ο σεβασμός, αλλά εμείς προσπαθούμε να μεταφέρουμε στον αθλητισμό, μέσω των αθλητικών συναντήσεων, αυτά τα παραδείγματα του Γιάννη του Ψαρά και του Μπάμπη του Σπανοσωτηρόπουλου. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου απόψε. Και εμείς σας ευχαριστούμε και καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν το Θράκα, όπως θέλει να το λέμε, τον Κώστα τον Τάσιο, και αυτά τα όμορφα εδέσματα που είχαμε σήμερα εδώ στο τραπέζι με τους καλεσμένους μου. Να ευχαριστήσω τους χυμούς Λακωνίας, να ευχαριστήσω την πύρα, την πατραϊκή ζυθοποιία Διόνη που μας προσέφερε τις μπύρες. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πιλαβά, Ούζο και Τεντούρα και φυσικά τον Παναγιώτη τον Ασκούνη, τον αντιπρόσωπο της εταιρείας Βίκο με τα νερά. Και φυσικά μπορώ να κάνω διαφορετικά, εάν δεν ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Σιολέ, καθηγήτρια χορού του χορευτικού τμήματος Ζούμπα. Τα είδατε, τα θαυμάσατε. Όπως βλέπετε, παρακολουθούμε τα πάντα. Η κυρία λοιπόν Μαρία Σιολέ είναι καθηγήτρια χορού, συνεργάζεται με την ΕΑΠ, είμαι υποχρεωμένος να το πω, είναι ένα τμήμα της ΕΑΠ και η Ζούμπα, το χορευτικό τμήμα αυτό, τελευταία προσφέρει θέαμα, μπορούμε να το πούμε, θαυμασμό στους θεατές, στους φιλάθλους του Προμηθέα. Εμείς λοιπόν τους ευχαριστούμε όλους αυτούς που συνέβαλαν σήμερα για να βγει η εκπομπή Αθλητικές Συναντήσεις. Εμείς να δώσουμε ραντεβού για μετά το Πάσχα. Καλό ξημέρωμα.